Θέλω να μου πείτε, από τότε που καλύπτατε ως ρεπόρτερ και ως τηλεοπτική παρουσιάστρια τις πυρκαγιές, δεν θα πω πότε να μην σας μεγαλώσω ηλικιακά. Καθόλου. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα να το πείτε. Ναι. Στη δεκαετία του 70 είμαι εδώ στην ΕΡΤ και καίγεται ο Διόνυσος. Τι έχει αλλάξει λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα, γιατί καίγεται Πεντέλη. Ακόμα. Μετά ξανακάει και η Πεντέλη. Δηλαδή ήμουν 9 και γέρασα. Πλησιάζω τα 70 και βαριέμαι, ειλικρινά σας το λέω, να θυμίζω ότι έχουμε 50 χρόνια έναν τρόπο ανάπτυξης της χώρας, οικονομικό, περιβαλλοντικό, ακριβώς ίδιο όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, ο οποίος είναι εγκληματικός. Η εκμετάλλευση της γης στην Ελλάδα και του δασικού πλούτου, με όλες τις συνταγματικές αναθεωρήσεις, με όλες τις ενστάσεις που έχουν υπάρξει, έχει καταλήξει στο ή φύγει για να σωθείς, ναι, ή θα έρθει κάτι από τον αέρα και θα διαμαρτύρω όλοι που δεν ήρθε κάτι από τον αέρα. Και δεν θα πέσω σε λαϊκισμούς του γιατί δεν ήρθε κάτι από τον αέρα και αν έχουμε όσα Καναντέρ έπρεπε να έχουμε, στη θέση του Αραφάλ και διάφορα άλλα τέτοια συμψηφιστικά που γίνονται. Θα πάω σε μία ουσία όμως. Ουσία. Δεν έχει υπάρξει επιστημονικό, αυτό που εμείς λέμε, δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς. Επιστημονικός σχεδιασμός της πρόληψης στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Μάνδρα, για παράδειγμα. Ναι. Όταν η Μάνδρα έπρεπε να έχει 50 δασοπυροσβέστες και δεν έχει ούτε έναν. Ούτε έναν. Ούτε έναν. Όταν παίρνεις άδεια για βιομηχανία να χτίσεις μέσα σε δάσος ή δίπλα από δάσος, χωρίς να έχουν γίνει ούτε μελέτες, ούτε άδειες, ούτε αν πρέπει, ούτε αν δεν πρέπει. Όταν δεν υπάρχει αδειοδότηση για χτίσιμο σε περιοχές δασικές, ώστε να είναι υποχρεωτικές οι κρουνοί, να είναι υποχρεωτικές οι δεξαμενές νερού, να είναι υποχρεωτικές οι αποψηλώσεις, να υπάρχει έλεγχος σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αρχίσαμε την πιπίλα, η κλιματική αλλαγή και η κλιματική αλλαγή. Δεν έλεγε κάποιος κλιματική αλλαγή το 80 κάτι, ναι, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που εγώ έπαιρνα τη μάνα μου από το εξωτερικό, που ήμουνα καλοκαίρι τηλέφωνο, με 48 βαθμούς στην Αθήνα, ναι, 3.500 νεκρούς είχε. Η Γαλλία. Ναι, το μεγάλο καύσωνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα έχει μπει και η πιπίλα της πράσινης ανάπτυξης, η οποία πράσινη ανάπτυξη δεν είναι παρά στην αποψηλωμένη ή μη αποψηλωμένη ή υπό αποκατάσταση δήθεν γη, η εκμετάλλευση και η παράδοση σε μεγαλύτερα συμφέροντα. Ξέρετε ότι χρειάστηκε παρέμβαση ανθρώπων του ΚΚΕ να μην δουλέψουν άνθρωποι με τον καύσωνα. Εντάξει, τώρα θα σπίτι δεν είναι να φανταστείτε ότι υπήρξε. Γεωργιάδης θα σπίτι ότι είχε βγάλει μια εγκύκλιο και έλεγε 12 με 5 να μην δουλεύουν τα delivery κλπ. Και ποιος το έλεγξε. Εγώ στη διπλανή μου οικοδομή που δουλεύουνε. Πήγα και έπιασα μόνη μου τον εργολάβο να τον ρωτήσω γιατί δουλεύουνε στις 3 η ώρα ενώ είχε βγει παραγγελία. Αυτό τι θα γίνει. Του πολίτη αυτοδικία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχετε δει πουθενά εσείς κρουνούς που να λειτουργούν? Περνάει κάποιος και τους ελέγχει. Είναι δυνατόν να ανοίγεις δρόμους με γκρέιντερ την ώρα που υπάρχει πυρκαγιά αντιπυρικούς και να μην τις έχεις ανοίξει πιο πριν? Χωρίς επιστημονικό σχεδιασμό και χωρίς συμμετοχή και εκπαίδευση του λαού απέναντι σε αυτό το πράγμα, γιατί τελικά ο λαός σώζει το λαό. Όλα αυτά είναι αυτονόητα. Το δηλώνουν και οι άνθρωποι. Σηκωθήκαν οι κουκουέδες εθελοντές της ΚΝΕ και πηγαίναν, ναι, να σβήσουν οι πυρκαγιές. Δεν σβήνονται με λάστιχα. Μην αδικείτε όμως το πυροσβέστη, δεν το κάναμε μόνο εθελοντές ή του κουκουέδες ή οτιδήποτε κόμματος. Εγώ δεν είπα. Με συγχωρείτε. Για τους πυροσβέστες εμείς έχουμε δώσει μάχη. Τους λείπουν μέσα. Λείπει προσωπικό. Λείπουν 4.500 πυροσβέστες. Για παράδειγμα, λένε ότι βγάλανε μία εγκύκλιο, είπε η κυβέρνηση, και είχαν καθαρίσει κάποια. Ξέρετε τι έχει καθαριστεί? Από δημόσιες εκτάσεις, από ξερόχρωτα και από βόμβες πυρκαγιάς. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Ας σας πω εγώ. Ναι. 40.000 στρέμματα. Ξέρετε, ναι, πόσα είναι τα στρέμματα που πρέπει να καθαριστούν? 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μάλιστα. Να μου πεις ότι καθάρισες 300.000 στρέμματα και πρόλαβες, να πάω στον κόρακα. Αλλά να μου καφιέσαι ότι καθάρισες 40.000 στρέμματα. Έπειτα, η Δήμη μπήκε ποτέ στα κριτήρια αυτά των Δήμων? Μπήκε ποτέ στα κριτήρια ψήφου, στα κριτήρια αποτελεσματικότητας, στα κριτήρια ελέγχου αυτής της ιστορίας? Σε εποχή που τα ντρόουν από πάνω ανακαλύπτουν και τη μύγα που περνάει, έχεις πρόσφυγες να περνάνε και να πνίγονται, Frontex που την πληρώνεις χρυσή σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, και αεροπλάνα που τα σηκώνεις και δεν τα σηκώνεις. Επιτρέπεται να σας πω και κάτι, μου λέτε για πυροσβεστική. Ναι. Επιτρέπεται να πετάνε οι κακόμοιροι, οι πιλότοι της πυροσβεστικής, πεζετέλ και πώς τα λένε αυτά τα αεροπλάνα, 45 ετών. Ναι. 45 Καναντέρ. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα, έχει σταματήσει η παραγωγή του. Καναντέρ 45 ετών, ναι, να πετάει Καναντέρ 45 ετών. Είμαστε στα σύγκαλά μας. Έχετε δει ποιες περιοχές καίγονται? Εκεί που υπάρχουν δίπλα αεροδρόμια. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν στόλοι συγκεκριμένοι? Μάλιστα. Που να είναι κατανεμημένοι με επιστημονικό τρόπο. Προσέξτε,
στην ώρα που θα σκάσει η πυρκαγιά. Γιατί για να μην σκάσει η πυρκαγιά, αν έχεις καθαρίσει, αν έχεις δασοπυροσβέστες, η δουλειά του δασοπυροσβέστη είναι να καθαρίσει τα δάση, να τα κοιτάξει, να τα ελέγξει τους δασικούς υπαλλήλους. Δασικούς υπαλλήλους. Αυτά τα κάνουν το Φλεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλιο, το Μάιο. Δεν τα κάνουν τον Ιούνιο. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, για τα κέρδη των λίγων, για μία ακόμα φορά καίγεται η Ελλάδα. Δεν ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Όταν θα γίνει αποκατάσταση, θα σας θυμίζει η Εύβοια. Η Εύβοια ακόμα είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Θα περιμένουμε σε λίγα χρόνια να το δούμε. Η διαδικασία υλοποίησης, η δική μας η απέτηση είναι να αποζημιωθούν όλοι 100% χωρίς κανένα κριτήριο. Ναι. Κανένα κριτήριο. Δεν μπορεί να πει κριτήριο εδώ. Σε μια χώρα που τον αποκτήσεις ένα σπίτι, είναι ένα πράγμα υπερβολικά φορολογημένο. Άπειρες φορές με δάνεια εξοφλημένο, με αίμα ανθρώπων και με κατεστραμμένες ζωές, το φύγετε για να σωθείτε, για να μην έχουμε μάτι, δεν είναι πολιτική. Είναι φυγή, φούγκα. Πάμε στον κύριο. Πλένεζουμε μια κουβέντα πριν πάτε στον κύριο Γιουλέκα. Σήμερα έχουμε 20 Ιουλίου. Και σας σήμερα κάει και κυριολεκτικά η Κύπρος. Το έχουμε αναφέρει από την αρχή της εκπομπής. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αποφράδα μέρα μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αλλά και εμείς που είμαστε εδώ δεν θα ήθελα κανένας να νομίζει. Γιατί από το Κράβο Μοντανά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα διάλογο, ενώ ταυτόχρονα έχει ανοίξει ένας διάλογος τώρα μεταξύ Ερντογάν και Ερντογάν, με τον οποίο να έχουμε ανοίξει διάλογο. Σηκώνεται και πάει κάτω σήμερα για να παρακολουθήσει μέχρι και παρελάσει στα κατεχόμενα. Δεν θα ήθελα να πιστεύει κανένας ότι με βάση τις πυρκαγιές έχουμε ξεχάσει ουσιαστικές πολιτικές πυρκαγιές και παρεμβάσεις με νατοϊκή ομπρέλα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, η οποία φλέγεται την ίδια ώρα που στέλνει το ΝΑΤΟ της. Να την εκπροσωπήσει ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, να βάλει και φωτιά ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε και στην Βουλή, γιατί και ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει το κοινοβουλευτικό έργο, γιατί είναι το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται και συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα στις 10 η ώρα αρχίζει η δημοσία διοίκηση. Για την ψήφο των αποδήμων, να ξεκινήσω πάλι με εσάς, κύριε Κανέλη, καταλαβαίνω το καταψηφίστε. Αλλά έτσι, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι η ψήφο σας, η αρνητική δηλαδή στο νομοσχέδιο, έχει και ένα ανάστροφο, δηλαδή ανάστροφο να πιστεύω του ΚΚΕ, ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι δύο Έλληνες, για παράδειγμα, στο Βερολίνο, έχουμε εκλογές. Ο ένας μπορεί να πληρώσει το αεροπλάνο να πάρει να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει, ο άλλος δεν μπορεί, άρα δεν μπορεί να ψηφίσει. Τους στερείτε εσείς αυτό το δικαίωμα, δηλαδή με την ψήφο σας. Έτσι όπως το λέτε, βεβαίως έτσι παρουσιάζεται. Αλλά το να έχει κάποιος σχέση με αυτόν τον τόπο, φορολογική, συγγενική, ιδιοκτησιακή, να έχει σχέση με τον τόπο. Εγώ έχω σώσει στην Αμερική. Ας πάμε σε κάτι που να είναι προσωπικό για να μην θίξω και μπορώ κάποιον να άλλον. Εδώ, αν πάρω το αεροπλάνο. Ακούστε με. Έχω σώσει στην Αμερική που η μία... Έχουν το δικαίωμα ψήφου. Βεβαίως. Άρα, αν πάρουν τα αεροπλάνα και δώσουν χίλια δολάρια. Η μία μου ξαδέρφη έχει την αμερικάνικη υπηκότητα. Ναι. Ακούει η Ελλάδα και τη γυρίζει το άντερα. Ναι. Παραμένει όμως τυπικά στον κατάλογο. Ωραία. Αφού περιμένει τον κατάλογο και μισεί αυτό τον τόπο, δεν θέλει ούτε καν να τον ακούσει. Δεν έχει καμία σχέση εδώ. Και τίποτα εδώ. Ναι. Εγώ πρέπει να τη πω ότι είναι η αγαπημένη μου ξαδέρφη στον κατάλογο να θέλει να ψηφίσει και πιστέψτε με, έχει και οικονομική άνεση. Τότε μιλάμε για νομοσχέδιο. Αυτό νομοσχέδιο ούτε τη δίνει ούτε τη δίνει. Αυτό το νομοσχέδιο, ακούστε. Αυτό το νομοσχέδιο. Η ξαδέρφη, αν με δώσει χίλια δολάρια, μπορεί να ψηφίσει εδώ. Βολεύει βεβαίω και δημιουργεί τα πράγματα. Κάτι. Προσέξτε, το να ψηφίσει εκεί, εμείς δεν το έχουμε αποκλείσει και το ξέρετε. Είναι ποιος είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους, στο εξωτερικό και με ποια κριτήρια. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα τα ξαναπούμε και τώρα. Αυτή η ψήφος δεν θα γίνει με την ψήφο του ΚΚΕ, αυτή η ψήφιση του νομοσχεδίου. Και δεν θα γίνει γιατί δεν είναι από αγάπη για τους ομογενείς. Δεν είναι παρά μόνο ένα πυροτέχνημα εξαιρετικά διευκολυντικό για έλεγχο της ψήφου και της αλλίωσης, πραγματικά είναι εγκληματικό. Είναι της αλλίωσης του εκλογικού σώματος και του αποτελέσματος. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι. Εσάς κόπτεστε για τα χίλια δολάρια που θα δώσει κάποιος από την Αμερική να την εδώ να ψηφίσει. Μπορείτε να μου πείτε γιατί εμποδίζετε να ψηφίσει κάποιος ο οποίος έχει φύγει για δουλειά τον Ιούλιο? Εγώ προσωπικά δεν εμποδίζω κανέναν. Στην Ελλάδα μπορεί να ψηφίσει ο Έλληνας που γίνεται τουρίστας στον τόπο του επαγγελματικά. Μα εμείς το προτείναμε και είπαμε ότι υπάρχουν όλες οι τεχνικές δυνατότητες να ψηφίσει ο Έλληνας ο οποίος έχει φύγει για δουλειά. Και δεν είναι στον τόπο του. Και πήγε για ένα μεροκάματο και δεν έχει λεφτά να πάει να ψηφίσει στην Ήπειρο από τη Ρόδο στην οποία δουλεύει 4 μήνες. Αν αυτό μου το λύσετε και αρχίσουμε και κουβεντιάζουμε. Εγώ να το λύσω δύσκολα. Ποιος... Όχι. Είναι ρητορικό τώρα, κύριε Παπαδημίτζο μου. Ό,τι είναι ρητορικό το ξέρετε. Εδώ γκριμάτσονται, γίνονται ανεκτές. Πρέπει να γίνονται. Αυτό που λέτε, να ψηφίσουν και οι δύο. Και της Αμερικής και αυτός πάει στη Ρόδο. Όταν θα γίνει μία εκαθάριση ουσιαστική και θα καταλάβουμε το δικαίωμα ψήφου και την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Όλοι λένε ότι δεν είναι καν πραγματικό, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στον εκλογικό κατάλογο χωρίς να έπρεπε να είναι. Ακόμα και τα ποσοστά αποχής που δίνουμε είναι αλλοιωμένα. Οι επιστήμονες τα λένε. Να καθίσουμε να το συζητήσουμε πολιτικά. Αν συμφέρει και αν επί ίσης όρης ψηφίζουν όλοι
Αυτοί που έχουν πραγματικά το δικαίωμα. Μία μικρή επισήμανση. Ναι. Εμείς την υπόθεση του περιβάλλοντος και των πυρκαγιών δεν την αφήσουμε έτσι. Ναι. Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Δευτέρα το απόγευμα, σε 7.30 ώρα, καύσωνα ξεκάψωνα, θα είμαστε εκεί να διαμαρτυρηθούμε για μία πολιτική η οποία συνεχίζεται. Και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, για να κλείσω και να μην ξαναδιακόψω ναι. κανέναν που ναι. θέλει να έχει την αυλαία τη σκηνή, σα λέω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Πέρα από την παγκόσμια κοινότητα. Ναι. Γιατί η παγκόσμια κοινότητα είναι αυτή, αυτή τη στιγμή που έχει κόψει τον κόσμο ολόκληρο και κάνει πόλεμο τον ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και τους υπόλοιπους. Προσέξτε καλά. Ο εισβολέας και κατακτητής, που τον άκουσα και ως πρόεδρο Ερντογάν, όπως λέμε ναι. πρόεδρος Μπούση, πρόεδρος Τάδε, ναι. σας λέω μόνο ένα πράγμα. Έχει εξασφαλίσει από τον ΝΑΤΟ του ναι. και F-16. Εξυγχρονισμένα να τα στείλει στην Κύπρο. Πάμε στον κύριο Παπά. Για να πετύχει αυτό να που θέλει. Να μας πείτε να ψηφίσετε σε τα έχει εξασφαλίσει από το ναι. ως σύμμαχος από το ΝΑΤΟ. Η δε εγγυήτρια δύναμη Αγγλία που είναι εκτός ναι. Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κουνηθεί ρούπι ναι. το συμφέρον της, οι βάσεις της και οι παρεμβάσεις της στην πρώην αποικία της που ήθελε να την κάνει Τσεχοσλοβακία στη δεκαετία του 60. Μάλιστα.